Καλησπέρα, Χρυσάνδε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο είναι 10, Γιώργο. Αύριο είναι 10... κάτι σε 7 το απόγευμα. Εγώ 15 θυμάμαι, ρε Χρυσάνδε. Το 10 γιατί 10, το λέτε. 10. Αφού 15 είχα πει. Όχι, 10 είναι. Κάνω λάθος το νούμερο. 15 είναι η κλήρωση που θυμάσαι. Είδα εγώ το 0 για 5. Όχι. Θυμάσαι την ημερομηνία κλήρωσης του Europa Conference League. Αυτό θυμάσαι, 10-15. Την αναβολή του ΚΑΣ θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είσαι μικρότερος, θα ακολουθήσει εσένα. Έχει, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα γίνει. Τι να σας πω τώρα. Μακάρι να βγει επιτέλους αυτή η απόφαση, να σταματήσουμε να βάζουμε τον αστερίσκο όταν δίνουμε μεταγραφικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, δηλαδή, μισό λεπτό. Ναι. Άμα λέμε όλη την ημέρα σήμερα, από το πρωί έχουμε ξεκινήσει, μέχρι το βράδυ, ότι αύριο θα έχουμε την οριστική απόφαση του ΚΑΣ, θα είμαστε μέσα, ή θα μας πούνε αύριο τι μας λέγατε χθες και εμείς περιμένουμε. Όχι, δεν θα είμαστε μέσα. Α, okay. Αύριο η παράταση που έδωσε το ΚΑΣ. Αυτό το έχει κάνει μέχρι τώρα 14 φορές. Εντάξει. 14 φορές το ΚΑΣ έχει πει παράταση μέχρι την τάδε ημερομηνία. Okay, τώρα κατάλαβα. Και λέγαμε εμείς τις προηγούμενες 13 ότι τάδε ημερομηνία Μαΐου, Απριλίου, Μαρτίου κτλ. Βγαίνει η απόφαση του ΚΑΣ. Άρα επειδή πλέον το μάθαμε μετά από 14 επαναλήψεις, λέμε ότι αύριο λήγει η 14η προθεσμία του ΚΑΣ. Okay. Τώρα κατάλαβα. Μακάρι να βγει. Έχει εξέλιξη βέβαια σε αυτό που είπες, διότι και επίσημα ανακοινώθηκαν από την UEFA οι λίστες με τους ισχυρούς και τους ανίσχυρους στην πρώτη κλήρωση που θα γίνει την άλλη Τετάρτη, 15 του μήνα, και ο Άρης είναι στους ισχυρούς και ο ΠΑΟΚ βέβαια, δεν τίθονταν θέμα για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη τίθονταν θέμα και μάλιστα είναι τελευταίος στη λίστα. Δηλαδή το πάλεψε, μπαίνω, δεν μπαίνω. Πέρσι θυμίζω ήταν πρώτος επιλαχών. Τώρα το χαμογέλασε λίγο η τύχη και ανέβηκε μια θέση. Δηλαδή πέρσι για μια θέση έπαιξε από τους ανίσχυρους, τώρα παίζει από τους ισχυρούς. Και είναι σε αυτή την λίστα της UEFA. Θέλει να αποφύγει στην ουσία στην κλήρωση που θα γίνει. Τι σημαίνει αυτό, ναι. Θέλει να αποφύγει στην ουσία, βέβαια αυτές τώρα οι ομάδες που μπήκαν στους ισχυρούς και στους ανίσχυρούς, την προηγούμενη μέρα από την κλήρωση θα έχουν και τους 4-5 πιθανούς αντιπάλους. Οπότε θα είναι πλέον ένας στα 5 από αυτούς που θα ορίσει η UEFA, θα οριστούν δηλαδή. Ο Άρης θέλει να αποφύγει ομάδες από την Δανία, την Νορβηγία, που είναι και καλούτσικες ομάδες σε σχέση με ομάδες από τα Σκόπια, τη Μάλτα, την Αλβανία και ξέρω εγώ, ώστε να έχει πραγματικά μια εύκολη κλήρωση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει στο δεύτερο προκληματικό γύρο του Europa Conference League. Τις αντίστοιχες ομάδες θα αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Πλέον οι αντίπαλοι θα είναι οι ίδιοι, απλά θα έχουν διαφορετική πεντάδα αντιπάλων που θα οριστεί από την UEFA. Θεωρητικά μπορούν να έχουν και οι δύο μια εύκολη κλήρωση σε αυτή την πρώτη φάση του Europa Conference League. Θυμίζω τα παιχνίδια είναι 21 και 28 Ιουλίου. 15 Ιουνίου λοιπόν την άλλη εβδομάδα ο Άρης θα ξέρει και πλέον είναι σημαντικό ότι ξεκινάει από τη θέση των ισχυρών. Και περιμένει την καλύτερη δυνατή κλήρωση για την Ευρώπη. Να σου πω επίσης πριν κλείσουμε, εντάξει και τα μεταγραφικά είπα 5 πράγματα το πρωί, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα αναπαράγεται το όνομα που είχαμε πει χθες στον Λίμπερο, ο Πατσέκο, παίζει στα site, ο στόπερ δηλαδή από τη Real Sociedad, δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο, για άλλο όνομα εννοώ, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει εξέλιξη όμως στο θέμα της υπόθεσης του Άλκη, καθώς είχε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ κρατική τηλεόραση σήμερα, το οποίο αναφέρει ότι στην έκθεση που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα υπάρχει ταυτοποίηση DNA τριών εκ των κατηγορούμενων που συνδέονται με τα όπλα τα οποία προκάλεσαν το φόνο του Άλκη Καμπανού. Οπότε έχει δεθεί η κατηγορία σε αυτό το επίπεδο για τους συγκεκριμένους, έναν 20χρονο, έναν 23χρονο και έναν 22χρονο. Τους τοποθετούν σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο κάθε αυτοκίνητο, το Citroën, το Polo και το Renault, και έχουν ταυτοποιήσει ότι είναι και αυτοί που κρατούσαν τα φωνικά όπλα και διάφορα άλλα πράγματα έχουν ταυτοποιηθεί, με κάτι σκουφιά, με κάτι γάντια. Τέλος πάντων έχει βρεθεί βιολογικό υλικό και έχουν ταυτοποιηθεί
και με αυτόν πλέον τον τρόπο. Έχει δεθεί δηλαδή η υπόθεση και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν μπορεί να πει ο ένας, όχι εγώ δεν πήγα, όχι εγώ δεν έκατσα, όχι εγώ δεν έκανα, όχι εγώ δεν έρανα. Πλέον έχει δεθεί για κάποιους από τους κατηγορούμενους και με αυτόν τον τρόπο. Και είναι η εξέλιξη που μετέδωσε σήμερα το πρωί η κρατική τηλεόραση. Και επειδή στο Λίμπερο, αν και δεν το βλέπουμε να γίνεται όσον αφορά τις δικές μας περιπτώσεις, πρέπει να σημειώνουμε και την πηγή, πόσο μάλλον όταν είναι η κρατική τηλεόραση, το σημειώνω. Θα μπορούσα να το παίξω έξυπνος και να πω ότι είναι δικό μου, αλλά δεν ήταν. Αλλά είναι μια σημαντική πληροφορία και πρέπει να τη μεταφέρουμε στον κόσμο. Και γι' αυτό σας τη μεταφέρω και αυτή. Ό,τι άλλο προκύψει, και αν φυσικά προκύψει και το Κατς Γιώργο μου, θα πεταχτώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εννοείται. Και μέσα στο διάλειμμα την ώρα των διαφημίσεων. Έγινε. Ευχαριστώ, Χρήσανδε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Μιχάλη, μια διακοπή. Θέλει να παρέμβει ο Χρήσανδος. Και όταν είναι να παρέμβει ο Χρήσανδος, κάτι. Σουζάλι. Κάτι έχει σημαντικό, γιατί τον είχα και πριν. Στο παραπέντε με μία. Χρήσανδε, καλησπέρα και πάλι. Τι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Δεν ζήτησε να πω για ΚΑΣ. Ναι. Νέα παράταση από το. Όχι, ρε, από το ΚΑΣ. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Άρης κάνει κανονικά μεταγραφές. Σωστά. Η παράταση είναι μέχρι 8 Ιουλίου. Άρα ο Άρης κάνει κανονικά μεταγραφές. Μέχρι πότε είναι η παράταση? 8 Ιουλίου. Μάλιστα. Η 15η. Έχουμε ακόμα, καμιά κοσαριά ακόμα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Άρης κάνει κανονικά μεταγραφές και αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ναι. Μπορεί να εγγράψει δηλαδή κανονικά ποδοσφαιριστές 1η Ιουλίου και ούτω καθεξής. Αν βγει αρνητική απόφαση θα ισχύσει από τον Γενάρη. Αν βγει βέβαια θετική, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Αλλά με αυτή τη νέα παράταση μέχρι 8 Ιουλίου, πριν από λίγο έφτασε το έγγραφο στα γραφεία της ΠΑΕΑΡΙΣ, σημαίνει ότι ο Άρης μπορεί να περιμένει τον κύριο Πίνσμαν στις 15 Ιουνίου στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του, 16 Ιουνίου στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του και πλέον να τρέξει όλους τους μεταγραφικούς του στόχους κανονικότητα, μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει όποιον θέλει και τη συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα. Να τη είδηση λοιπόν. Όχι ακριβώς όπως τη θέλαμε, αλλά τουλάχιστον είναι βολική. Ναι. Προφανέστατα είναι ευχάριστη για τον Άρη. Ναι. Και τώρα δηλαδή, ακόμα και αν υπάρξει μια αρνητική έκβαση για μία μεταγραφική περίοδο. Είναι η εύκολη του Γενάρη. Και είναι του Γενάρη, είναι η εύκολη. Ναι. Μπορείς, ας πούμε, να αντέξεις χωρίς να πάρεις κάποιον παίκτη τον Ιανουάριο. Το καλοκαίρι είναι το μεγάλο το ζόρι. Και ειδικά τώρα γιατί ο Άρης ήταν δέσμιος και κάποιων ανανεώσεων κατά κάποιο τρόπο. Τώρα δεν θα πιέσει. Θα κάνει την πρότασή του, παράδειγμα, στον Κάνια και θα πει: εγώ αυτά διαθέτω, αυτά μπορώ να σου δώσω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα πάω να πάρω έναν άλλον. Οπότε έχει φύγει αυτός ο βραχνάς για τον Άρη. Είναι σημαντική η εξέλιξη, χωρίς καμιά αμφιβολία. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε και η είδηση. Λες. Εντάξει, όταν μιλούσαμε πριν, Χρήστα, είπα να σου πω ότι έχω ένα προαίσθημα ότι κάτι θα γίνει σήμερα. Αλλά... Είπες, με το κάτι ξεκίνησες. Ναι. Σου είπα, θα πετάξω. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα ότι είχες προαίσθημα ότι όταν είπε ο Χρήστας ότι θέλει να παρέμβει, θα ήθελε να παρέμβει για να πει ότι ποιο πρόβλημα έχει ο Πάδρο. Επειδή θα παίξει το Βικελίδη. Ναι, να το δώσουμε. Έχει παίξει άλλωστε. Μιχάλη μου, έχει παίξει. Έχει παίξει στο παρελθόν. Ναι. Όπως και ο Άρης έχει παίξει στην Τούμπα, θυμάμαι, μα ήμουν και εγώ, δηλαδή όχι πολύ παλιά, Περούτζια, Άρης Περούτζια. Που ισοφάρισε ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ στο 93. Του Άβελ, μιλούσαμε προχθές μαζί. Κοίταξε, αφού έχουμε προεδρικό διάταγμα, έχουμε ΦΕΚ, έχουμε μάλλον παράταση βολική για τον Άρη ΚΑΣ, σήμερα το μόνο που μένει είναι να ακούσουμε ότι στο διάστημα που θα κατασκευάζει την Τούμπα, ο Άρης θα παίξει στο Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Χαριλάου. Και μετά θα πάμε διακοπές, ρε φίλε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε εδώ πέρα για να μαλώνουμε. Να βγάζουμε μιζέρια. Συνάντηση και κάτι Καρυπίδη να συζητήσουν το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Βικελίδη. Κοίταξε, μόνο το επίσημο μένει γιατί ανεπίσημα βρίσκονται. Λίσα το κάνατε, παιδιά. Λίσα το κάνατε. Λίσα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.